Κύριε Παντρέφη, στο δουλειάκι να καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πολύ. Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιο στην Ανατολική Αττική, όπω γνωρίζουμε. Περιμένοντα και τι επίσημε αποφάσει. Περιμένοντα τι επίσημε αποφάσει. Και να ξεκινήσουμε από εσά, κύριε Χρυστοδουλάκη. Εμεί ζητήσουμε τα νομικά τώρα, γιατί τα συζητήσαμε με τον κύριο Χιδάρη για αυτόν τον λόγο, να συζητήσουμε πολιτικά. Και επειδή. Πρώτα απ' όλα, ο κύριο Χρυστοδουλάκη με την τοποθέτηση του κύριου Δημητρακόπουλου όταν πολιτική απόφαση προφυλάξη. Βλέπετε πολιτική σκοπιμότητα πίσω από αυτή την απόφαση των δικαστών. Συγγνώμη, για να είμαστε απόλυτα καθαροί. Εμείς και εγώ ούτε κρίνουμε, ούτε θα κρίνουμε οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Δεν θεωρώ προσωπικά ότι υπάρχουν στοιχεία πολιτικής εμπλοκής στο δικαστικό σκέλος, αλλά δεν θα εκφέρουμε και άποψη επί αυτού. Πάμε να συζητήσουμε αυτά που μας αφορούν, αυτά που ξέρουμε και αυτά που ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του υποκειμενική άλλης μορφής. Το ηθικό σκέλος της υπόθεσης είναι πάρα πολύ σοβαρό και λέει το εξής. Λέει ότι δυστυχώς για ακόμα μία φορά, σε στοιχεία που αυτονόητα δεν έχουν συλλογικά χαρακτηριστικά, νομίζω πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό, αμαυρώνεται και η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έννοια της θεσμικής της θωράκισης, αλλά δυστυχώς για ακόμα μία φορά πληγώνεται και η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού απέναντι στην πολιτεία και στο πολιτικό σύστημα. Εδώ λοιπόν υπάρχει το πολιτικό σκέλος και η πολιτική διάσταση. Για το κόμμα σας δεν είπατε κάτι. Ναι, γιατί είπα ότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Αν υπάρχει κάποιος που θεωρεί ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη στη διαφθορά, να το πει. Δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Αν υπάρχει ιδεολογική αναφορά στη διαφθορά, να το πει. Αν υπάρχει πολιτική αναφορά στη διαφθορά, να το πει. Στην περίπτωση αυτή προφανώς. Γιατί σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει. Σε αυτή την περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει συλλογική ευθύνη. Άμα κλέψανε όλοι, φταίνε όλοι προφανώς. Αλλά. Αθλητικά, ο καθένας ξεχωριστά. Ένα λεπτό. Και για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί με αφορμή το Μπάτσι, αποκαλεί την Νέα Δημοκρατία κόμμα των Μπάτσινων. Ένα λεπτό. Εσάς έπρεπε να πούνε το κόμμα των Γκαϊλίδων ή το κόμμα των Παπάδων. Αλλά χρεώνουν και την κυρία Καλή σε εμάς, ενώ δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Ένα λεπτό. Καλά, μια απορία. Έτσι καλά. Αυτό λέτε. Ένα λεπτό λοιπόν. Εγώ δεν θα πάω σε συμψηφισμούς. Εσείς έχετε αυτόν, οι άλλοι έχουν εκείνον, κάποιοι άλλοι μπορεί να έχουν άλλον. Κύριε Ρωμάνε, δεν σας διακόψω να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου για να συζητήσω. Να παρακαλέσω να μην με διακόψετε, να κάνουμε κουβέντα και να μας δεν θα μπω σε αυτούς τους συμψηφισμούς. Όχι γιατί μπορεί να συμφέρει ή να μην συμφέρει πολιτικά, αλλά γιατί δυστυχώς είναι προβληματικό για την ποιότητα της δημοκρατίας, των θεσμών, ακόμα και του δημοσίου διαλόγου, του να βάζουμε σε ζυγαριά φαινόμενα διαφθοράς και ηθικής. Πρέπει όλοι να είμαστε απόλυτα καθαροί σε αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα που λέτε και εγώ συμφωνώ. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, λειτουργεί όμως πολιτικά και αυτό. Κακά τα ψέματα. Θα έρθω και στο τι εγώ θεωρώ ως πολιτική διάσταση του ζητήματος. Ναι. Πολιτική διάσταση του ζητήματος είναι και θα έπρεπε να είναι τα αντανακλαστικά του καθενός για τις διαχωριστικές του γραμμές. Η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν άμεση και ορθότατη για να διαγράψει την Εύα Γαϊλή από το ΠΑΣΟΚ ελάχιστα λεπτά μετά, αφού ανέκυψε το ζήτημα από τις βελγικές αρχές. Ένα και πάρα πολύ κρίσιμο. Δεύτερον, πολιτική διάσταση αφορά στο πόσο καθένας αντιλαμβάνεται την ανάγκη θωράκισης της πολιτείας με κυβερνητικές και πολιτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες που συντείνουν στην κατεύθυνση αυτή. Και έχω τη χαρά να εκπροσωπώ ένα κόμμα που θεσμοθέτησε μέσα στην κρίση τα πιο δύσκολα χρόνια, ήταν η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου τότε, τη Διάβια, το Open Gov, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, τον Εισαγγελέα Διαφθοράς, έτσι ώστε όλα αυτά τα φαινόμενα στη χώρα μας τουλάχιστον να παίρνουν το δρόμο της δικαιοσύνης όπου χρειάζεται, κύριε, όπου απαιτείται και πάντως, να μαθαίνει και ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Η κριτική που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι ναι, τη διέγραψε την κυρία Καϊλή ο κ. Ανδρουλάκης. Αλλά μιλώντας για δούριο υπό της Νέας Δημοκρατίας, δεν τη διέγραψε από ό,τι βγήκε στην κοινή γνώμη μόνο για το σκάνδαλο το συγκεκριμένο, αλλά και για τη στάση της του προηγούμενου διάστασης. Όχι, τη διέγραψε για το σκάνδαλο και για την ηθική διάσταση του θέματος. Η πολιτική διαχείριση μιας πολιτικής διαφοροποίησης είναι μια άλλη κουβέντα και αυτό είναι το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω. Ναι. Η διάσταση λοιπόν αυτή που τέθηκε όντως αφορά στο γεγονός ότι είναι γεγονός, δεν είναι υποκειμενική κρίση. Ότι η κυρία Καϊλή είχε διαφοροποιηθεί ανοιχτά σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Θυμάστε τη διατύπωσή της για τις ιδιωτικές σχέσεις στο Κατάρ, όπου σκοτώθηκαν 6.500 άνθρωποι για να γίνει αυτό το Μουντιάλ σε επίπεδο εργαζομένων στην προετοιμασία του Μουντιάλ. Θυμάστε όμως ακόμα περισσότερο ίσως τις διατυπώσεις της κυρίας Καϊλή σε μια προσπάθεια υποβάθμισης του θέματος των υποκλοπών. Η αναφορά λοιπόν που έγινε στην Νέα Δημοκρατία. Δεν τη διαγράψατε τότε όμως, λοιπόν, κύριε Χρυστοδουλάκη. Αυτό σας κατηγορούν. Δεν τη διαγράψατε τότε όμως. Ναι, όταν είχε άλλη γραμμή. Εγώ συμφωνώ ότι είχε άλλη γραμμή. Εγώ συμφωνώ. Όλοι σε ακούγαμε το βλέπουμε. Στραβή το βλέπουμε. Αλλά την επόμενη μέρα ακριβώς και στα δύο
Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης τοποθετήθηκε δημόσια παίρνοντας καθαρές αποστάσεις από το θέμα αυτό. Λέω λοιπόν για να κλείσω το σκεπτικό και κλείστε, για να μην κουράσω ακριβώς. Ότι η αναφορά στη Νέα Δημοκρατία αφορούσε και αφορά στην εργαλειοποίηση των δηλώσεων της που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα υποκλοπών, τα οποία πολλές φορές συνηγόρησαν στην επιχειρηματολογία της ότι εντάξει, μωρέ. Δεν έγινε και κάτι τρομερό όσον αφορά τα ζητήματα Είναι αλήθεια ότι το Πασόκ έχει μια τεράστια λίστα. Η τεράστια λίστα αυτή είναι των μεγάλων θεσμικών αλλαγών που κάναμε για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε την πολιτεία, για να τους βρίσκει όλους αυτούς από όπου και αν προέρχονται, όποια πολιτική ιδεολογική αναφορά και αν έχουν, γιατί εμείς αυτά στην πράξη έχουμε μηδενική ανοχή. Παρακαλώ. Επειδή εσείς το ψηφίσατε. Ο τρόπος που το έφερε η κυβέρνηση, δηλαδή στο μίνιμουμ της φορολόγησης που λέει Ευρωπαϊκή Ένωση 33% και αυτό το ποσό ως δαπάνη που εκπίπτει από την υπόλοιπη φορολογία δεν ήταν ουσιαστικά για να πέσουν τα μαλακά οι πετρελαιάδες και από εκεί και πέρα τι θα γίνει με το Market Pass. Είναι δευτερεύον. Πρώτα απ' όλα αισθάνομαι πολύ τυχερό γιατί δεν διέκοψα κανέναν και άρα θα πάρω το δικαίωμα. Το είπα και εγώ. Να μιλήσω στο δικό μου χρόνο τουλάχιστον. Ωραία. Θα τον έχετε, εντάξει. Έχουμε κάνει σε πάρα πολλά σημεία επί του μέτρου κριτική. Και θα πω ποια είναι η κριτική αυτή. Αυτό το ζήτημα που θέσατε είναι ένα από τα σημεία κριτική αυτά. Η επιλογή μα ήταν καθαρή. Και εμεί το λέμε πάντα και το κάνουμε κιόλα εμεί. Ότι ό,τι σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες βοηθάει έστω και λίγο σε μια συγκυρία πραγματικά πολύ, πολύ ιδιαίτερη σε βάρος του ελληνικού λαού την τσέπη του, το βλέπουμε επί της αρχής με θετική σκοπιά και αυτό τον συμβολισμό είχε και η ψήφος μας υπέρ του μέτρου στην Βουλή χθες. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν ασκούμε την κριτική μας σε θέματα στρατηγικής. Μια παρένθεση για τη διάσταση του θέματος. Όχι για να γίνουμε σοφότεροι, αλλά κυρίως για να έχει και ο κόσμος που μας ακούει την πραγματική εικόνα. 650 εκατομμύρια είναι ο χώρος που θα δαπανίσει η κυβέρνηση για το μέτρο, με τα δικά της στοιχεία. 8,5 εκατομμύρια είναι οι δικαιούχοι που θα απολαύσουν τα αποτελέσματα του μέτρου, με τα δικά της στοιχεία. Αυτό με μια απλή διαίρεση. Το μισό με τις οικογένειές τους. 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια είναι. Οικογένειες. Ναι, 8,5 εκατομμύρια δικαιούχοι. Ναι, ναι, σωστά. Ναι. Λέω λοιπόν. Δικαιούχοι, άτομα. Ναι. Μια διαίρεση βγάζει λοιπόν ότι το κάθε άτομο δικαιούται 77 ευρώ το εξάμηνο. Μια νέα διαίρεση δια του 6 βγάζει ότι το κάθε άτομο δικαιούται κατά μέσο όρο 12 ευρώ το μήνα. Το λέω αυτό για τη διάσταση του θέματος. Και κλείνει η παρένθεση. Αντιγράφεται τα μαθηματικά του ΣΥΡΙΖΑ, υποψιάζομαι. Διότι στα 8,5 νομίζω ότι τα μαθηματικά παιδιά, τα καταλαβαίνουμε τουλάχιστον. Είναι άνθρωποι, ναι, είναι άνθρωποι, είναι παιδιά που τα υπολογίζουν σε μια τετραμελή οικογένεια. Μέσα. Άρα λοιπόν, αν πιάσετε το νούμερα που λέει η κυβέρνηση. Ωραία. Είναι ακριβώς έτσι. 30 στην οικογένεια. Είναι μόνοι τους. 30 στην οικογένεια. Μέσα. 30 στην οικογένεια. Σωστά. Ξέρετε το εισόδημα και την. Ναι, μέσα. Δεν διαφωνώ. Τα ίδια μαθηματικά είναι. Απλά, αν βάλουμε και τη γειτονιά μαζί, θα βγει 100. Και τα σούπερ μάρκετ θα κάτσουμε στα βρωμένα χέρια. Άμα βάλουμε και τη γειτονιά, θα βγει 100. Άμα βάλουμε και το χωριό, θα βγει 500. Λέω λοιπόν. Η κριτική μας αφορά στη στρατηγική του μέτρου. Το οποίο λέει το εξής. Το οποίο λέει ότι όντως έχει έναν μη μόνιμο χαρακτήρα, έχει έναν μη στοχευμένο χαρακτήρα. Έχει στοιχεία επιδοματικής εξάρτησης που ορθώς κατήγγειλε η Νέα Δημοκρατία τον ΣΥΡΙΖΑ, θυμάμαι ειδικά τον Δεκέμβριο του 2018 και εμείς συμφωνούσαμε τότε σε αυτό και δεν έχει αυτά τα μέτρα που θα μπορούσαν πραγματικά και να μειώσουν τον πληθωρισμό και να ανακουφίσουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Ποια είναι αυτά? Εμείς μιλάμε διαρκώς για την ανάγκη αλλαγής της σχέσης μεταξύ έμεσων και άμεσων φόρων. Όσο πιο υψηλή είναι η έμεση φόροι που δεν έχουν εισοδηματικά κριτήρια και είναι οριζόντιοι έναντι των άμεσων που έχουν εισοδηματικά κριτήρια, τόσο πιο άδικο είναι. Εμείς μόνο από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι είναι αναγκαίο. Πάντως, συγγνώμη, το επίδομα αυτό έχει εισοδηματικά κριτήρια. Ναι, το επίδομα έχει εισοδηματικά κριτήρια, ναι. Αλλά το επίδομα είναι μη μόνιμο και μη στοχευμένο. Και δεν χτυπάει τον πληθωρισμό, αλλά επιδοτεί τη διαχείριση των υψηλών τιμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενώ αντίστοιχα. Η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και στα τρόφιμα μειώνει στην πράξη τις τιμές, μειώνει στην πράξη τον πληθωρισμό. Έχουν πέσει ήδη αρκετά πάντως, ενισχύει στην πράξη την κατανάλωση και άρα δεν διαταράσσει σε μεγάλο βαθμό και τον απόλυτο αριθμό. Όσο θα κοστίσει και από πού θα τα βρείτε, είναι το απόλυτο αριθμό. Αυτό πολύ ωραία. Δεν ακούσατε, το ξαναλέω. Μειώνει τον πληθωρισμό,
μειώνει τις τιμές, ενισχύει την κατανάλωση. Ωραία. Και η ενισχυμένη κατανάλωση δεν διαταράσει τον απόλυτο αριθμό εσόδων. Φυσικά μειώθηκε στον καφέ. Και αν υπάρχει ζήτημα, αυτό είναι πρωτόγνωρο. Αυτό θα βρεθεί από το κομμουνιστικό δίνει, είναι μαγικά. Τα εισοδηματικά κριτήρια. Απλά για το δεύτερο που δεν έχει ούτε μία έκθεση του Μυστηρίου του Κράτους και δεν έχει καμία πρόβληση γιατί θα κοστίσει. Γιατί προφανώς αντιπολίτευση δεν σας βρει. Πάλι δεν περιμένει κανείς από εσάς αυτό. Επόμενο. Μην αρχίσετε δυο πάλι, μιλάει. Επόμενο. Παρακαλώ. Το δεύτερο στοιχείο είναι το πώς δυστυχώς δεν παρεμβαίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση στην αγορά της ενέργειας που να μετασχηματίζει την παρέμβαση αυτή και τη ρύθμιση σε μείωση της λιανικής τιμής. Εμείς λοιπόν έχουμε πει επανειλημμένα ότι είναι ανάγκη να μπει πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι ώστε αυτοί που τόσο καιρό θησάβρισαν. Δεν γίνεται να μην χάνουν όπως χάνει όλη η ελληνική κοινωνία. Να μην μας τα παίρνουν από τη μία τσέπη. Να μην μας τα παίρνουν από τη μία τσέπη, να μας τα δίνουν στην άλλη για να πληρώνουμε εμείς τη σταθερά υψηλή τιμή του ρεύματος που δεν παρεμβαίνει κανείς να τη ρυθμίσει. Ψηφίσατε το Market Pass που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, την τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τρόφιμα, στα βασικά είδη αγαθά, θα την ψηφίσετε? Δεν είμαι ενημερωμένο ότι θα μα πει, κύριε Καμαλώνη, σα το λέω ειλικρινά. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια πρόταση που την έχουμε κάνει. Ακριβώς είναι θέμα τη κοινοβουλευτική ομάδα. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια πρόταση που την έχουμε κάνει από την αρχή τη διαχείριση κρίση. Και μάλιστα την έχουμε κάνει και με τρόπο κοστολογημένο για τα συγκεκριμένα επίπεδα του ΦΠΑ και για τη συγκεκριμένη διάρκεια του ΦΠΑ που θα μπορεί πραγματικά να ακουφίσει αυτού που το έχουν ανάγκη. Δεν κύριε Χρυστολιδάκη, ότι εσεί την έχετε κάνει και εμεί δεν την έχουμε κάνει. Καλά, μην τσακώσετε μεταξύ σα. Όχι, δεν έχουμε. Οι διατυπώσει που κάνουμε, εγώ κύριε Ρωμανό, αν έχετε χαμηλότερο τόνο κι εσεί, δεν θα τσακωνόμαι ούτε και με εσά. Δεν τσακώνομαι με λέω. Προφανώς. Λέω ότι τσακώνεστε μεταξύ σας. Μα δεν τσακώνομαι. Λέω λοιπόν ότι στο συγκεκριμένο θέμα η πρότασή μας έχει... Ενώ ότι ταυτίζεσαι σε όλα που δεν υπάρχει λόγο να διαφωνείτε αυτό. Δεν αφήνει να μιλήσει κανείς. Γιατί πρέπει να πεταγώσετε και σε αυτό. Με τον κύριο Χρυστοδουλάκη έχουμε. Ο κύριο Χρυστοδουλάκη δεν αντιπαλατεύτηκε. Χθες δεν ταυτιστήκανε. Όχι, ίσα και ίσα. Απλώς θέλω να πω ότι εμείς καταθέσαμε την τροπολογία. Ωραία, ωραία. Είναι συγκεκριμένη που έχει κόστος 950 εκατομμύρια και για το άλλο 900 εκατομμύρια για τα τρόφιμα και 1,5 δισεκατομμύρια για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Περί αυτού πρόκειται. Έχουμε την κακιά συνήθεια να λειτουργούμε υπερβατικά σε όλα αυτά. Εγώ δεν είπα ποτέ αν εσείς το είχατε προτείνει ή όχι. Μπορεί να μην ακούσατε καλά. Εμείς είπαμε ότι ήταν μια copyright, δεν υπάρχει. Σταθερή θέση δική μας. Και δεν έχει και νόημα. Ούτε ποιος προηγείται, ούτε ποιος όχι. Είτε αφορά την κυβέρνηση, είτε αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, είτε αφορά το οποιοδήποτε άλλο. Νόημα εσύ, πώς μπορούμε να παίρνουμε, μακάρι και όλοι μαζί, μέτρα που είναι πραγματικά χρήσιμα για τον κόσμο. Απλά ένα σχόλιο για κάτι που ακούστηκε. Υπάρχει μια επιχειρούμενη προσπάθεια. Εγώ καταλαβαίνω κυρίως τις τελευταίες ημέρες κάποιοι να μας πούνε ότι ξαφνικά το Πασόκ έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Το Πασόκ που πριν ήταν Νέα Δημοκρατία, τώρα έγινε ΣΥΡΙΖΑ. Μετά δεν ξέρω και τι θα γίνει, άμα ξαναλλάξουν οι συσχετισμοί, οι αγωνίες, τα άγχη, οι διάφορων μορφών παράκρουσες που κυριαρχούν. Εμείς δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να καταγγέλουμε. Ναι. Το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση του εκεί που διαφωνούσαμε. Όπως ήταν κάθε φορά που ήταν η δικαιοσύνη, ήταν η όχι ταυτόχρονα. Όχι ταυτόχρονα. Όχι ταυτόχρονα. Όχι ταυτόχρονα. Όπου θεωρούμε ότι κάνει λάθος η Δημοκρατία θα το πούμε. Θα πούμε και τι προτείνουμε. Όπου θεωρούμε ότι κάνει λάθος η ΣΥΡΙΖΑ θα το πούμε. Θα πούμε και τι προτείνουμε. Αυτή είναι η έννοια του πολιτικού αυτού. Σας ανησυχεί λοιπόν μια που λέτε αυτό ότι αυτή η επιλογή που έχετε κάνει, που την περιγράψατε μόλις τώρα δημοσκοπικά. Αν τις πιστέψουμε στις δημοσκοπήσεις, εγώ, αλλά δεν έχουμε άλλο εργαλείο να δουλέψουμε. Αυτές που έχουμε, έχουμε. Ενώ σας έδειξαν πριν από ένα χρόνο μετά την ανάληψη ηγεσία του κ. Ανδρουλάκη ξαφνικά να πηγαίνετε από το 7, 6, 8 στο 14, σας ξαναστέλνουν στο 10, 10, σας προβληματίζει ενδεχομένως ότι κάτι δεν κάνετε σωστά και εσείς το σκέφτεστε καθόλου? Κοιτάξτε, πιστεύετε ότι πηγαίνετε απαραίτητα εκεί που πηγαίνετε και... Το πολιτικό σκηνικό είναι, είναι ρευστό. Πάντα είναι ρευστό, αλίμονο. Φυσικά και τις βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις. Επηρεάζεται από βλέπουμε πράγματα και τα ποιοτικά του στοιχεία και... Και προφανώς επηρεάζεται και το πώς κινείστε κι εσείς. Προφανώς διαμορφώνουν και την εικόνα της στιγμής. Πολλές φορές αυτό είναι διαρκώς καταβαλλόμενο. Η εικόνα που έχουμε εμείς και εγώ προσωπικά, αν θέλετε, γιατί μιλάμε με πάρα πολύ κόσμο εκεί έξω στις τοπικές κοινωνίες. Στην Ανατολική Αττική. Αυτό δεν το λέω, το λέτε εσείς. Αλλά εκεί που κινούμαστε λοιπόν και δραστηριοποιούμαστε και με λαϊκές συνοικίες και λαϊκές γειτονιές, η εικόνα του κόσμου πάντως δεν είναι πανηγυρική για την οικονομική και κοινωνική συγκυρία, ούτε ως προς τη διαχείριση της κυβέρνησης. Εγώ τουλάχιστον το εισπράττω. Η εικόνα του κόσμου η ίδια. Η εικόνα του κόσμου η ίδια είναι ότι ούτε ήταν ευχαριστημένοι με την προηγούμενη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κρίθηκε και η ίδια εικόνα του κόσμου είναι λοιπόν, κατ' εμέ, ότι αυτός ο κόσμος
αγωνία για να βρει μια πολιτική διέξοδο. Δεν λέω ότι το Πασόκ έχει στοιχεία, ας πούμε, σαρωτικά αυτοδυναμίας που αποτελεί την πολιτική διέξοδο αυτή. Νομίζω όμως ότι μια στάση συνεπής που έχουμε, μια στάση αξιοπιστίας, μια στάση υπευθυνότητας, μια στάση που πάντα προτάσει τη χρησιμότητα έναντι του τι μπορεί να είναι αριστό στον κόσμο, με μέτρα, με προτάσεις συγκεκριμένες, κοστολογημένα, ρεαλιστικά, που θέλει να είναι χρήσιμο ακόμα και στα δύσκολα και να λέει την αλήθεια με όρους ειλικρίνειας, ότι τελικά αξιολογείται και αναγνωρίζεται. Η προσωπική μου άποψη είναι, χωρίς να κάνω συγκεκριμένη αναφορά, η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας. Υπάρχει ζήτημα αξιοπιστίας και της διασύνδεσης μεταξύ δημοσκοπήσεων, μέσων, συστημάτων, συμφερόντων. Προφανώς και υπάρχει ζήτημα. Κατά πόσο διάφοροι αποκλείονται, ας πούμε, συστηματικά από το δημόσιο διάλογο και μια σειρά από. Όχι μόνο τώρα, και πριν, αλλά υπάρχει. Όσον αφορά τα στοιχεία που θέτεται, κύριε Καλαμέρο, εμείς λέμε το εξής απλό κάθε φορά, ότι όποτε υπάρχουν ζητήματα, ενδείξεις ή αποδείξεις, στη δικαιοσύνη και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη να πάρει το δρόμο της. Λοιπόν, και να μάθει και ο ελληνικός λαός ποιο είναι το αποτέλεσμα της έρευνας.